πάνω σε μνήματα που πρακτικά δεν μπορούν να πλησιάσουν συγγενείς των νεκρών, είναι πεσμένο τμήμα της περίφραξης στο κημητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η επικίνδυνη κατάσταση εντός του κημητηρίου, που όπως τόνισε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, δεν τιμά τη μνήμη των νεκρών και την ιερότητα του χώρου, υφίσταται σε αυτή την κατάσταση για περισσότερο από ένα μήνα, χωρίς κάποιος από την αρμόδια αντιδημαρχία, όπως λέει, να έχει ασχοληθεί. Το πλέγμα έχει πέσει περίπου 1,5 μήνα. Έχουμε ενημερώσει εγγράφως την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εδώ και ένα μήνα περίπου. Υπάρχουν χαρτιά για αυτό που λέω. Και δεν έχει διορθωθεί αυτό. Μέσα στο χώρο που αναπαύονται οι νεκροί, ο κίνδυνος να πέσει η περίφραξη στα κεφάλια συγγενών του είναι ορατός. Καθώς λόγω παλαιότητας των υλικών, το μεγαλύτερο μέρος των στήλων στους οποίους στηρίζεται η περίφραξη έχει σαπίσει, γέρνει σε πολλά σημεία και κινδυνεύει με την πρώτη αυξημένη ένταση των ανέμων να πέσει και να προκαλέσει ακόμη και τραυματισμούς, καθώς οι πρώτες σειρές των μνημάτων είναι σχεδόν πάνω στην περίφραξη και καθημερινά συγγενείς των νεκρών επισκέπτονται το χώρο. Και μπορούσε την ώρα που έπεσε το σύρμα, αν ήταν κάποιος εδώ, όπως βλέπετε εδώ. Έχει πέσει πάνω στα μνημεία. Αν κάποιος άναβε το καντήλι εδώ, θα έπεφτε στο κεφάλι του. Έτσι δεν είναι? Ναι, μεν η φθορά είναι φυσιολογική από τα χρόνια. Αλλά και τώρα 1,5 μήνα, γιατί δεν έχει γίνει κάτι? Όμως, όπως τόνισε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, η κατάσταση με την περίφραξη μόνο με κερασάκι στην τούρτα μπορεί να θεωρηθεί, καθώς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το κημητήριο είναι κορεσμένο. Οι ταφές πολύ δύσκολο να γίνουν και οι οχλήσεις για βοήθεια έχουν πέσει στο κενό. Η αρμόδια αντιδήμαρχος οικονομικών και που είναι υπεύθυνη για τα κημητήρια μας έστειλε χαρτί που λέει εμέσως πλην σαφώς ότι το δημοτικό κημητήριο Αλικαρνασσού δεν ανήκει και δεν έχουν την εποπτεία ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό υπάρχει σε έγγραφο και μπορώ να σας το δώσω να το δείτε. Και πού ανήκει? Να μας το πει η ίδια που ανήκει και να πω κι εγώ ότι οι υπόλοιπες περιουσίες που αποφέρουν τεράστια οικονομικά κέρδη στο Δήμο Ηρακλείου, πού ανήκουν αυτές? Ούτε για την τοποθέτηση φύλακα, όπως τόνισε, δεν έχει ληφθεί μέρημνα, γεγονός που επιβάλλει ο ίδιος ο πρόεδρος νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα κάθε μέρα για λόγους ασφαλείας να ανοίγει και να κλείνει τις πόρτες του κημητηρίου.